Ομιλία περί θείου φόβου και έργου του γέροντος έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Πάντα ο δρόμος. Ο χριστιανικός και ιδιαίτερα ο μοναχικός. Υπήρξε δρόμος ανηφορικός, Γολγοθά. Σταύρωση, αλλά και ανάσταση. Πάντοτε χρειαζόταν για να τον ανεβεί κανείς αυτόν τον δρόμο, αυτόν τον ανήφορο, αυτόν τον Γολγοθά. Αυταπάρνηση, πόθος, αγώνας, υδρότας και να φτάσει ο άνθρωπος να αναφωνήσει αυτά τα ίδια λόγια του Χριστού μας που ο ίδιος εξεφώνησε επάνω στον δρόμο. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι αυτή με εγκατέλειψε. Ναι, πάντα ο δρόμος του Γολγοθά έχει όλα τα επακόλουθα, τα συστατικά, αυτά που στολίζουν τον ακάμπτυνο αυτόν δρόμο, αλλά όπως είπαμε ότι μετά το Σταυρό, μετά τη Σταύρωση, ακολουθεί η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι σαββατισμός. Είναι κάτι πολύ πολύ υψηλό. Θα το κερδίσει αυτό. Το κατόρθωμα, αυτό το στοιχείο, αυτή την αιώνια ομορφιά, ώστε εκείνος που θα δώσει τον εαυτόν του όχι μέχρι το τέλος, αλλά μέχρι το τέλος. Υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν άνθρωποι, μιλάμε κυρίως για το μοναχισμό μας, που δεν τελείωσαν αυτόν τον δρόμο την δόξα. Αυτός ο ευαγγελικός δρόμος από του νυν θα είναι πολύ δυσκολότερος, διότι αναμένουμε προφητικά λεγόμενα ότι θα έχουμε σκληρότερες ημέρες και δοκιμαστικότερες πάνω στην πίστη, πάνω στην εφαρμογή του Ευαγγελίου μας. Τι απαιτείται από μέρος μας, εφόσον προφητικά προβλέπετε ότι θα έρθουν αυτές οι τόσο δύσκολες και επικίνδυνες για την σωτηρία μας ημέρες. Χρειάζεται σύνδεξη, ανασυγκρότηση, γενναιότερη, ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά και σωτήρια. Να δυναμώσουμε το φρόνημα του Θείου Φόβου μέσα στην ψυχή.
να φοβηθούμε το Θεό, όχι να τον φοβηθούμε σαν μέρονα, σαν διοκλητιανό, σαν τύρανο, όχι να τον φοβηθούμε όπως φοβείται το καλό παιδί τον καλόν του πατέρα. Να ενθυμούμεθα την ώρα της εξόδου μας και να λέμε πώς θα φύγω από τη ζωή. Επί παραδείγματι, αν φύγω τώρα, τι μου λέει η συνείδηση, η μετάξη. Αν διεντάξει, έχει καλώς. Εάν όμως μας υπενθυμίζει ότι δεν περπάτησες καλά, δεν τα διώθωσες τα πράγματα, το σπίτι της ψυχής σου είναι ανακατεμένο, δεν είναι σε τάξη τα πράγματα, πώς θα υποδεχθείς τον άγγελο αυτόν που θα σε καλέσει να προχωρήσετε μαζί προς τα άνω, προς την άντληση του Θεού. Αυτός ο φόβος της προετοιμασίας, αυτός ο φόβος. Άρα πώς θα με βρει ο θάνατος. Θα με βρει με τα πάθη μου, με τις πίτες, με τις υποχωρήσεις στο αλφαβήτα γάμα δαιμόνιο. Πώς θα ξεπεράσω και πώς θα περάσω εκείνα τα τελώνια και όσους φραντζίδες που είναι αδυσόπιτοι και κρατούν τα δευτέρια με ακρίβεια. Ωε και δίμονο, τι περιμένει κάθε ψυχή χριστιανού. Αυτό το λέγω και τρέμω, γιατί εάν οι δίκαιοι μόλις σώζονται, η μύση αμαρτωλή, ο πρώτος είμαι εγώ, πώς θα περάσουμε, πώς θα σωθούμε. Με τι ενθαρρυντικό θα προχωρήσουμε προς τα πάντα. Είμαι σαν μοναχή και έχουμε συνείδηση η οποία μας πληροφορεί πολύ καλά τα πράγματα. Δεν κάνει λάθος. Όχι. Τούτο το έχει ο μοναχός όποιος και να είναι. Μικρός, μεγάλος, προχωρημένος, μη απαθής, εμπαθής. Τη συνείδηση την έχουμε ξύπνια. Γι' αυτό και ελεγχόμεθα. Γι' αυτό και τυραννούμεθα όταν μας κεντά. Οι μέρες μας θα δυσκολεύσουν και πρέπει να αναλάβουμε αγώνα αυτού του φόβου, να φοβηθούμε τον Θεό και να σκεπτόμεθα ορθά και σωστά. Η αγάπη, λέει, θα καλύψει πλήθος των αμαρτιών. Βέβαια. Οι άνθρωποι σήμερα και δει η ταλέπορη μύση μοναχή που εκλήθημε μύση Αγία και ήρθαμε εδώ, ελέα Θεού και σπλαχνία της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων μας τις πρεσβείες, μας οδήγησε ο Κύριος τα βήματά μας εδώ. Μας έκαμε αμερίμνους των βιωτικών πραγμάτων.
Για ποιο λόγο? Για τον λόγο για να μπορέσουμε ανεμπόδιτα να περπατήσουμε τον σωστό δρόμο, τον μοναχικό. Θα πρέπει να το κάνουμε συνείδητα και να μην λασκάρουμε τα πράγματα. Να έχουμε μέσα μας τον φόβο από την προσευχή. Να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα και να ετούμεθα να μας χαρίσει ο Κύριος το τον φόβο του. Ο Θεός φόβος είναι λιχνάρι, είναι φως. Φωτίζει τον δρόμο, το μονοπάτι. Οδηγεί προς τη βασιλεία των ουρανών. Πότε κάνουμε τις αμαρτίες μας? Όταν δεν έχουμε, δεν λάβει, δεν φωτίζει ο φόβος του. Όταν δεν έχουμε αγάπη, τι έχουμε? Έχουμε στόμα ανοιγμένο και μιλούμε όλο για τους άλλους, για τον πλησίο μας. Πάντα τον φορτώνουμε με ενοχή και με ευθύνη. Ενώ η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Δεν σκανδαλίζεται, δεν κατακρίνει. Ψυγίστεται, λέει, η αγάπη των πολλών και εξού τα σκάνδαλα. Βέβαια, τα σκάνδαλα δεν ξεκινούν ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν υπάρχει η αγάπη του Ευαγγελίου, η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός με την αγάπη του μας δίδαξε τον δρόμο προς τα Θεονίου μονά. Η αγάπη, λέει, πρέπει να φτάσει να δώσουμε και τον εαυτό μας προς τον πλησίο. Αυτό έκανε και ο Κύριος. Έδωσε τον εαυτό μας, τον εαυτό του, για να κερδίσει εμάς. Και μας κέρδισε. Αυτό το ότι επιστρέψαμε σωστά και αληθινά και ιδιαίτερα ότι μας έφερε σε τούτον τον Άγιο Τόπο φανερώνει ότι μας αγάπησε τόσο πολύ. Αλλά εμείς δεν τον αγαπούμε. Εάν τον αγαπούσαμε, ούκαν παρουσιάζει με ζωή εντελώς διαφορετική από το Ευαγγέλιο. Να μην περνάει στιγμή και ώρα που να μην μας απασχολεί το θέμα αυτό, το πώς να σωθούμε. Θα αρχίσω ξαφνικά, όπως βλέπουμε σήμερα, τα συνήματα να έχουν προχωρέσει σε τέτοια έκταση που πιάνει τους πάντες και τα πάντα πολλές φορές και θα αυξηθεί αυτό το πολλές φορές απρόοπτα με ασθένειες de facto και έτσι φεύγει ο άνθρωπος, φεύγει. Πάντα να σκεφτόμαστε ότι φεύγουμε. Προσωρινότητα είναι η αλήθεια. Το υπερβέβαιο είναι ό,τι αναχωρούμε. Όπως ανεχώρησαν οι Αιγύπτιοι και οι Μακράν, έτσι και εμείς θα πάρουμε τον ίδιο δρόμο προς τα πάνω. Εκείνοι που φύγανε και δεν σωθήκανε, ας αφήσουμε τη μεταμέλειά τους την τρομερή, αλλά
εύχονται ή δυνατόν να επέστρεψαν πίσω και να κάνανε αγώνα μεγάλων. Τον λογίζεται τον αγώνα, το τι θα κάνανε αν γύριζαν πίσω. Γιατί έξον έπαθον έμαθον. Εμείς βέβαια τώρα που ζούμε το καταλαβαίνουμε θεωρητικά, αλλά δεν έχουμε μας αρνείται η δύναμη. Δεν έχουμε δύναμη. Το καταλαβαίνουμε, το ακούμε, το νιώθουμε. Λέμε να βάλουμε αργή, πρώτα το κάνω εγώ. Και δεν προχωρούμε καθόλου. Να μην ξεχνάμε στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Θεό το τέλος της ζωής μας να είναι χριστιανικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, παρήγορο, ελαφρωμένο από τον έλεγχο της συνειδής. Να δώσει ο Θεός να μην πέσουμε στην κόλαση της συνειδής. Είναι φοβερό. Είναι μια πραγματική γεύση της κολάσεως. Ο έκελίμωνο αν πέσει ο άνθρωπος στο μαστίγιο του ελέγχου της συνειδής. Για να μην πέσει ο άνθρωπος σε αυτό το μαστίγιο χρειάζεται σύνεση. Από τώρα να προσέχει το δρόμο του. Να προσπαθήσουμε τα καθήκοντά μας να μην αφήνουμε. Να μην μας κυριεύσει η αμέλεια και η ραθυμία. Να διάζουμε τον εαυτό μας. Ο Θεός φόβος. Τι θα μας κάνει ο Θεός φόβος. Θα μας καίει μέσα μας, σαν ένα σαράκι θα μας τρώει και θα μας παρακινεί. Πρόσεχε, διάξου, κάντο το καλό. Τρέξε, προχώρα, απόφυγε τούτο, εκείνο το άλλο. Μιλάμε για την Εκκλησία μας. Αν έχουμε το Θεό φόβο, θα κατηγούμε στην Εκκλησία. Εκτός ασθένειας του δευτερίου. Όταν έχουμε την υγεία και μπορούμε, ο Θεός φόβος δεν θα μας αφήσει να καθίσουμε στο κελί έτσι να κοιμόμαστε και να ραθυμούμε. Θα κατέβουμε κάτω. Μα δεν καταλαβαίνω, μα και μόνο που κατεβαίνεις και μόνο που στέκεσαι και μόνο που κουράζεσαι, αυτό τι φανερώνει, βία. Τον κόπο αυτό θα τον πληρώσει ο Χριστός, αλλά το κρεβάτι όχι. Θα πεις πέντε προσευχές. Μπορεί να νιστάσεις, θα ξαναξυπνήσεις, θα συνεχίσεις. Αλλά με το να κάθεσαι και να κοιμάσαι δεν πληρώνεσαι με τίποτα. Άμα είναι ο γέροντας, κατεβαίνουμε περισσότεροι. Μα είπαμε, δεν είναι χωροφύλακας. Για το Θεό να το κάνουμε, όχι για το γέροντα. Εδώ δεν ήρθαμε για το γέροντα, ήρθαμε για το Θεό. Ήρθαμε να το δούμε, αλλά πρέπει κάπου να υποταγούμε. Κάποιον θα κάνουμε οδηγό στη ζωή. Αλλά το πρώτο και το τελευταίο είναι για την αγάπη του Χριστού. Όχι γιατί βλέπω το γέροντα, τι θέλω να μην κάνω εκείνο το άλλο, αλλά για τον Θεό να το κάνω. Να το κάνω γιατί είμαι μοναχός. Γιατί πρέπει να το κάνω. Είναι καθήκον μου. Πρέπει να βιαστώ. Ενώ κάνοντας διαφορετικά, όταν αποστιάζει ο γέροντας, φανερώνει ότι δεν έχω το φόβο του Θεού, δεν το κάνω για το Θεό. Και επομένως, έτσι και θα πληρωθώ. Ενώ, ποιος φόβος καίει μέσα. Τον καίει, τον σηκώνει και το λέει τρέχα.
Δεν ξέρεις τι αύριο, τι θα σου φέρει. Άρα σου στείλει τον άγγελο και σε πάρει. Εδώ υπήρξαν πατέρες που ήταν μόνοι τους. Δεν είχαν γέρο πάνω από το κεφάλι τους. Τι κάνανε. Βιαζόντουσαν από μέσα τους και γι' αυτό στεκότανε. Έστελνε τον υποτακτικό του να ψωνίσει και έλεγε ποιος θα έρθει πιο μπροστά πίσω, το καλοκαίρι ή ο άγγελος που θα με πάρει. Κι αν έρθει πιο μπροστά ο άγγελος, θα ήταν έγκυος. Και αυτό τον κρατούσε στην ύψη, σε προσευχή και θεωρία Θεού. Τι φανέρωνε η σκέψη και η βία, άνθρωπο που θέλει να σωθεί, που έχει φόβο Θεού μέσα. Ο Αμερίς θα το έρθε στον Ήπρο και στην Αμέλη και θα περίμενε τον βολετό να το φέρει τον Παρθενώτη να φάει. Όχι. Ας βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήσουμε ήσυχο. Τον κανόνα μας, την Εκκλησία μας, το διακόνημά μας, την φιλαδελφία, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τους καλούς τρόπους, του φέρετε. Να αφήσουμε την αργολογία, τους αστεϊσμούς, την παρακοή, να στολίσουμε την ψυχή μας να γίνει όμορφη. Όπως βλέπουμε τις γυναίκες, τις κατά κόσμων, αυτές που τους αρέσει ο κόσμος, τα στολίδια και. Γιατί, για να αρέσουν από φιλαρέσκεια και ανθρωπαρέσκεια τους ανθρώπους. Να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων και να θαυμάζουν αυτά που είναι στολισμένα. Εμείς πρέπει σαν μοναχοί να στολίσουμε την ψυχή μας για να αρέσουμε στον Θεό, στους Αγίους και στον Άγγελο τον Φύλακα. Ο Γέροντας βοηθά όσο μπορεί. Είναι άνθρωπος με ορισμένη δύναμη, με ορισμένη φώτιση, με ορισμένη υπομονή. Δεν θα είμαι εγώ ο ανταποδότης του καλού αγώνα, θα είμαι ο Θεός. Απλώς ένας απλός βοηθός. Γι' αυτό ο Θεός φόβος θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει την ακριβή φώτιση και την δύναμη, την παρακίνηση να τηρήσουμε αυτά που υποσχόμεθα όταν προσερχόμεθα ενώπιον του Θεού, ενώπιον των Αγγέλων, ενώπιον των αδελφών, προσχόμενοι όσα εκείνα τα οποία αναφέρονται στη μοναχική κορά. Ο Θείος Φόβος με την ταπείνα και την αγάπη υπακούοντας ο μοναχός μπορεί να φτάσει να κάνει θαύματα όπως έχουμε γνωρίσει από τα Ιερά Βιβλία μας πολύ υποτακτική με μια τελεία υπακούη εν ταπεινοφροσύνη και αγάπη και αυτά πολύ να κάνουν να έχουν κάνει θαύματα. Πολλά της μιλήσαμε ότι μια τέλεια υπακοή πόσον, τι μεγάλον ήρωα, τι μεγάλος ήρωας αναδεικνύεται μπροστά στο Θεό. Η κουρά αναφέρει μέσα ότι πρέπει ο υποτακτικός μεταξύ άλλων να έχει
πίστη, λέει, και αγάπη και σεβασμό προς τον οδηγούντα πατέρα και γέροντα. Όχι ότι ο γέροντας ωφελείται τίποτε από όλα αυτά, αλλά ωφελείται αυτός ο υποτακτικός που θα εφαρμόσει στη ζωή του αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ό,τι και να είναι ο γέροντας, είναι λογαριασμός δικός του προς τον Θεό. Αλλά ο υποτακτικός οφείλει να τηρήσει αυτά που υπόσχεται ενώπιον του Θεού, ναι του Θεού, συνεχούντας με την επάρκεια. Και υπόσχεται παραμονή κοντά του και στους πατέρες της μονής. Όλα αυτά τον βοηθούν να γίνει ένας ήρωας, να γίνει ένας όμορφος και στολισμένος στην ψυχή άνθρωπος του Θεού. Και μετά, αφού τελειώσει η ζωή του, εν δόξα θα παραστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, στο μέγα υποταχθικό. Αλλά υπακούοντας ο υποτακτικός υπ' αυτά τα συνθήκα, υπ' αυτήν την εφαρμογή των υποσχέσεων, είναι ασφαλή. Ο διάβολος τον βρίσκει όμορφα φραγμένο. Το μπελάκι του είναι φραγμένο καλά. Ούτε ο κλέφτης, ούτε η αλεπού, ούτε το θηρίο μπορεί να εισπηδίσει μέσα σε αυτό το μπελάκι, το οποίο καλλιεργείται, κλαδεύεται, σιαφίζεται και φέρνει καρφό ζωής αιωνίου. Όταν όμως πλανεθεί από τον πολυμήχανο διάβολο, που έρχεται με μορφή όφεως και φιδιού και του μιλάει στο αυτή, όπως μίλησε και στο αυτή τη Σέβα και την έκαμε εξόριστη του Παραδείσου, έρχεται και μιλάει και διεκραμένα πάντα και δει στην αρχαρίτικη περίοδο και όχι και χωρίς και κατόπιν, διεστραμμένα κατά του γέροντος, κατά του πνευματικού πατρός, όπως μίλησε για τον ουράνιο πατέρα. Ο διάβολος δια του όφερος την Εύα, πείτε. Εκείνη ο σαφελής και χωρίς πείρα πείτεσε ότι θα γίνει Θεός και θα γνωρίζει τα πάντα και θα είναι, θα αποκτήσει ισαθεία. Δυστυχώς εξαπατήθη και απόλεσε ό,τι είχε την υιοθεσία και τόσα. Και ο τρόπος παθαίνει και ο υποτακτικός όταν ακούσει τον στήθυρο του διαβόλου υπό μορφή δικαιολογημένη πράξεως ότι εκεί έχει λάθος ο γέροντας, εδώ δεν βαδίζει καλά, εδώ δεν ενήργησε σωστά, με ποιο αποτέλεσμα να τον κρίνει. Και άμα τον κρίνει, τότε πίπτει, χάνει τη χάρη του Θεού, γίνεται αδύναμος και ως αδύναμος δεν μπορεί γενικά να αντιμετωπίσει τον διάβολο και αρχίζει η πτώση, η μία ακολουθεί την άλλη και καταραίει ο υποτακτικός και γίνεται αντίλογος, γίνεται φιλόνικος, γίνεται άνθρωπος να κατακρίνει, να κατηγορεί, να δυσφημίζει, με αποτέλεσμα να κοπούν οι ψυχικές σχέσεις του υποτακτικού με τον γέροντα. Ο γέροντας δεν το παθαίνει αυτό, διότι το υποτακτικό του δεν τον κρίνει.
δεν τον κατηγορεί. Τον αγαπά και τον προστατεύει, τον βοηθά με ό,τι μπορεί, διότι είναι άνθρωπος και δεν είναι Θεός, τον βοηθά. Όταν όμως ο κυβολήθης είναι ένα αυτός ο υποτακτικός, καταλήγει στο έφτατο των κακών. Είδαμε ήρωας υποτακτικούς, είδαμε όμως και πλήθος ηθημένων. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ξεκινάνε από τον αιωσπόρο, κατόπιν προς τα κάτω από τους πρωτοπλάστους και εν συνεχεία από τους ανθρώπους. Γι' αυτό ας μην κρίνουμε, και λάθος με έχει ακόμη μία προσταγή του γέροντα, ο υποτακτικός φέρνοντάς την με απλότητα και πίστη, του γίνεται καλό. Του γίνεται μισθός και του γίνεται και ηρωισμός. Ο γέροντας μπορεί να κατακρεθεί σε μια εντολή που θα είναι λάθος. Ο υποτακτικός, εφαρμόζοντάς την, δεν παθαίνει κακό. Το μισθό του και τη χάρη του θα την πάρει. Ο μισθός μεγάλος των υποτακτικών στην άλλη ζωή. Μεγάλα τα στεφάνια και η δόξα. Είμαστε ταλέποροι άνθρωποι, αφού ξέρουμε ότι το δέκατο τάγμα θα αποκατασταθεί από τους σωσμένους μοναχούς. Όπως τα τάγματα των αγγέλων έχουν τάξει, έτσι και το τάγμα των μοναχών που θα καταλάβει τον τόπο του αιωσφόρου, θα υπάρχουν εσωτερικά, ψυχικά τάξεις. Άλλη η τάξη, η εσωτερική των υποτακτικών, σε δόξα και σε αίσθηση Θεού και σε αποκάλυψη μυστηρίων Θεού από τους άλλους μοναχούς που θα ήταν σε διαφορετική κατάσταση, αλλά σωσμένη. Ποιος δεν θα ήθελε να πάρει μια τέτοια όμορφη θέση σε αυτό το τάγμα των αγγέλων? Πώς θα είναι η ζωή μας ακόμη εδώ? Όσα χρόνια και αν βάλετε, θα τελειώσουν σαν όνειρο. Όπως πέρασαν και αυτά που έχουμε ζήσει, έχουν περάσει σαν όνειρο. Θα περάσουν και τα υπόλοιπα, αν όχι χρόνια, αν όχι μέρες, χρόνια, αλλά και μέρες. Ενδέχεται να είναι το υπόλοιπο της ζωής μας, αλλά ας φιλοσοφήσουμε πέρα από αυτές τις ημέρες τι γίνεται. Ανοίγει η αιωνιός, το ατελέστητο της άλλης ζωής, το μεγαλείο, η ανάσταση, η ομορφιά, το κάλος. Πού την άξια τα παθήματα του νυν καιρού προσημένου στον δόξα, αποκαλυφθήνει η νυν. Δεν έχουμε γνωρίσει αυτή τη δόξα. Δεν έχουμε δει τι είναι η βασιλεία του Θεού εντός του ανθρώπου. Και αν γνωρίζαμε έστω και για λίγο της καρδιάς στον παράδεισο, θα καταφρονούσαμε τα πάντα. Θα κάναμε υπομονή. Η ζωή έχει βάσανα. Βλέπετε, εμείς, για να μην έχουμε, όπως είπα, τον φόβο του Θεού και την αγάπη και την ταπείνωση, γι' αυτό και αλληλομαχώμε. Ανοίγουμε όλοι μας το στόμα να λέμε για τον άλλον, σαν άμεσα η αναμάθητη, σαν να μετά εκείνη που δεν φταίξαμε. Όλο το βάρος των άλλων επάνω. Το να πούμε τι φταίξαμε και λοιπά, που είναι δύσκολα. Αλλά πόσο εύκολα βγαίνει το να κατακρίνουμε.
Βέβαια, δεν μας λείπουν τα κουστούρια. Από τον μεγάλο μέχρι τον μικρό. Και αν θέλουμε να έχουμε δουλειά πάνω σε αυτή την κατάκριση, το προϊόν και το υλικό είναι ασύλληπτο. Επομένως, τι θα κάνουμε. Εδώ θα δουλέψουμε. Στο να ασχολούμεθα με τους άλλους. Και όταν ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας και ακούμε, να μας κατακρίνουν, να μας κατηγορούν, να μας μουτζουρώνουν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, τι μας διδάσκει το γλυκί στόμα του Χριστού, άφετε και αφετίστετε. Αδικήθητη και μην αδικήσετε. Υβρίστητη και μην υβρίστητε. Κατηγορήθητη και μην κατηγορήθητε. Αγάπα τον πλησίον σου, τον εχθρό σου, σαν τον εαυτό. Όπως ο Θεός υβρίζεται, βλασφημείται, καταφρονείται, ποδοπατείται και απλόχερα αγαπάει τους πάντας και τους συγχωρεί, αυτό οφείλουμε και εμείς να παρουσιάσουμε στη ζωή μας. Να συγχωρούμε, να αφήνουμε, να προσευχόμεθα να τους συγχωρέσει ο Θεός, όχι μόνο αυτά που μας κάνουν, αλλά και αυτά που έχουν σαν άνθρωποι στο ποινικό τους, να προσευχόμεθα εκτενώς να τους συγχωρέσει ο Θεός και να τους αξιώσει τη Βασιλεία. Τότε μόνο θα βρεθούμε να πατάμε σε στερεό έδαφο. Τι σε στην ο αγαπών με, ο τηρώντας εντολάς. Ο μη τηρώντας εντολάς μου, δεν με αγαπά. Μία από τις εντολές του είναι αυτό, το να παρέχουμε τη γνώμη. Μπορεί να πονούμε μέσα μας σαν άνθρωποι, επειδή έχουμε τον εγωισμό μας, γιατί μετά αδύναμοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αν πονούμε πρέπει να βγάζουμε και εμείς το ίδιο φαρμάκι προς τα έξω. Ευτυχής ο άνθρωπος που τα δέχεται αυτά με αυτομενωσία και με διάθεση αγάπης και διαθέσεως Θεού. Να προσευχόμεθα για αυτό το πράγμα. Να μην ανταποδίδουμε κακό αντί κακού. Να μην κατεβαίνουμε στο ίδιο επίπεδο. Ό,τι θέλουμε να πάρουμε από το Θεό, πρώτα να Του το προσφέρουμε. Να το προσφέρουμε στον πλησίο μας. Θέλω αγάπη από το Θεό. Δώσε αγάπη. Θέλω εσπλαχνία, δώστε εσπλαχνία. Θέλω να με συγχωρέσει τις αμαρτίες μου, να συγχωρέσω κι εγώ όσα μου κάνουν οι άλλοι. Θέλω να μου ανοίξει τον παράδεισο, να ανοίξω κι εγώ καλοσύνη απέναντι στον πίστο. Και ιδιαίτερα στον εαυτό. Εκεί φαίνεται, εκεί είναι το επίκεντρο, εκεί είναι η Αχίλλειος πτέρνα του Ευαγγελίου. Ό,τι ο Χριστός έκανε σε εμάς, να το κάνουμε και εμείς τον Χριστιό. Εγώ δεν είμαι άξιος να σας συμβουλεύω και να σας κατηχώ. Γιατί είσαστε φωτισμένοι από το Θεό, γνωρίζετε πολύ καλά τον πνευματικό νόμο. Αλλά από χρέος θα κατακριθώ από πολλά, τουλάχιστον να μην κατακριθώ και από τούτο, από το να μην σταματήσω όλα μου τα χρόνια να μιλώ.
Το έργο είναι δύσκολο. Αλλά με τη χάρη του Θεού, ό,τι και ακατόρθωτο. Πάντα δυνατά το πιστεύονται, όπως πίστευσε γεννητή του. Πιστεύω στο Θεό και στην Παναγία ότι προστατεύει το ταπεινό και φτωχό μοναστηράκι. Η Γλυκοφυλούσα είναι η γερόντισά μας. Εκεί κάθεται μεγαλοπρεπέστατα στο ναό της και από εκεί δεσπόζει τα πάντα. Μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλους. Και το κάθε τι θα το πάει στη θέση του. Εμείς μόνο να την αγαπούμε, να την λατρεύουμε, να την υμνολογούμε και να την πιστεύουμε. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε πιστά στο ναό της. Έχουμε υγεία να μην μας καθυλώσει το κελί, να κατηγούμε κάτω. Και η Παναγία θα μας πληρώσει το μισθό. Και όταν εγώ αποσιάζω, αυτή συνεχώς δεσπόζει και κυβερνά. Ξέρω ότι σας θλίβω, ξέρω ότι σας στενοχωρώ με την αποστία μου, αλλά ζητώ βοήθεια, ποια βοήθεια, να με συμπαθήσετε, διότι αυτό που κάνω δεν το κάνω για ανάπαυση δική μου. Θέλω κι εγώ να σωθώ. Ο Θεός βάζει μέσα στον άνθρωπο αυτά που έχει. Εγώ είμαι φτωχός, είμαι έρημος, είμαι σκοτεινός, είμαι βρώμικος, είμαι ανίκανος, είμαι σκεύος έφταστο, πυλός. Τίποτε μηδενικό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι το πιστεύω μου. Μέσα από αυτό το μοναστήρι, το ευλογημένο μοναστήρι, ξεφύρισε σαν πυρσός, θεϊκός, όχι μόνον ο μεγάλος εις Απόστολος Κοσμάς, ο μεγάλος αυτός Άγιος, αλλά ακούσαμε στην ανάγνωση, στη γιορτή τους, στη γιορτή των Αγίων μας, ότι και ο Δαμιανός ως ο μάρτης, και αυτός προσπάθησε να βοηθήσει τους χριστιανούς μας τον καιρό της ανάγκης. Τους βοήθησε και μαρτύρησε. Αυτό που τους έβαλε μέσα τους ήταν από τον Χριστό, ήταν η αγάπη του. Αυτοί οι Άγιοι που αγίασταν από εδώ ασκήλευταν μέσα στο μοναστήρι και ο Θεός τους πρίκησε και τους βοήθησε να βοηθήσουν και να μαρτυρήσουν. Εγώ είμαι φτωχός, έρημος και σκοτεινός. Τίποτε δεν έχω μέσα στην ψυχή μου. Το μόνο ελέο Θεού είναι ότι αγαπώ και μέσα μου έρχονται στιγμές που φλέγουμε να βοηθήσω λίγο τον πλησίον. Αποθέσεως εξομολογητικής
και με τον φτωχό λόγο, διότι η κατάσταση δεν είναι ο λιγότερη άσχημη από εκείνη που ήταν στον καιρό των Αγίων. Τώρα έχουμε πολύ, πολύ το κακό, πολύ μορφό, πολυκέφαλο, με πολλές μορφές και σχήματα και δηλητήρια. Και οι ψυχούλες χάνονται. Ο Θεός βέβαια, πάντα σαν Θεός είναι ο μέγας τιμή, που φροντίζει για το ποιμιό. Από κάποια τυπικότητα και τάξη πραγμάτων. Αλλά βλέπουμε παράλληλα στην πρώτερη ζωή και στην ιστορία της Εκκλησίας και του μοναχισμού εξαιρέσεις σπάνιες, αλλά τα αποτελέσματα της επικύρωσαν ότι ήταν από τον Θεό. Αυτό που βάζει μέσα τον άνθρωπο και τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι το θέλει ο Κύριος. Τα πάντα μπορεί να αλλάξει ο Θεός όταν δεν είναι θέλημά του. Απλούστατα, το γνωρίζετε τόσα χρόνια, δεν είναι τώρα. Όσοι ήρθετε εδώ και είστε, με έχετε γνωρίσει να βγαίνω έξω από το μοναστήρι, να βοηθώ τις μοναχές και τους χριστιανούς. Είναι ένα έργο το οποίο προσφέρει αγάπη μοναχική και βοήθεια του Αγίου Όρους προς τα έξω. Το Άγιον Όρος είναι οικειωτός. Το Άγιον Όρος είναι φωτισμένο από τον Θεό και την Παναγία. Γι' αυτό και στέκει. Είναι η μοναδική ελπίδα κάθε χριστιανού έξω του Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος έχει μεγάλη απήχηση στις ψυχές των χριστιανών. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Άγιον Όρος όλοι αποβλέπουν σε αυτό τον φάρο. Εκεί στηρίζουν τις ελπίδες τους. Επειδή η Εκκλησία μας είναι γονατισμένη από πολλά, στο Όρος κοιτάζουν με ελπίδα και θάρρος την σωτηρία τους. Και κάτι που ξεκινάει από το όρος είναι σαν να ξεκινάει η ουσία του όρους προς τα εκεί. Κάποιο μεγάλο πρόσωπο στο εξωτερικό σε μια στιγμή στην εξομολόγηση μου είπε: Πάτε, για να φτάσετε εσείς μέχρι εδώ, αυτό μας πιστοποιεί και μας δίδει την εγγύηση ότι ο Θεός εμάς τους αποδήμους δεν μας αλυσμόνησε, δεν μας ξέχασε. Περάσαν, λέει, από την Ελλάδα, από το Όρος, πολλοί Άγιοι άνθρωποι και αφήσανε τα ίχνη τους της πορείας των και της ζωής των, και όλα αυτά είναι σημεία ωφέλιμα και μιλούν οι άνθρωποι για αυτούς τους Αγίους ανθρώπους. Εδώ έξω δεν πέρασε άνθρωπος να μας αφήσει δια αυτά ίχνη για να παίρνουμε θάρρος και να μιλούμε.
Το Άγιον Όρος φτάνοντας μέχρι εδώ και από το πρόσωπό σας βλέπουμε τους πατέρες του Αγίου Όρους και τους Αγίους. Βοηθήστε μας να σταθούμε στα πόδια σας. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μας. Μας έχει φύγει. Δεν ερμηνεύεται και τόσα άλλα. Σε μία πολιτεία, σε ένα νομό, μπορώ να το πω τώρα, του εξωτερικού της Αμερικής, ήταν μια περίπτωση 10.000, 20.000 Έλληνες, το 30, το 70% έγιναν αιρετικοί. Προτεστάντες, καθόλικοι κλπ. Γιατί? Διότι δεν υπήρξε λόγος Ορθοδοξίας και λόγος Θεού. Κάπου έπρεπε να κουμπίσουν και να ελπίζουν και να πιστεύουν. Επιτίδει όλοι αυτοί οι αιρετικοί με τους ιεραποστόλους τους, με τις κατηχίστες, με την προπαγάνδα τους, τους κατάφεραν και τους προσήλκησαν και τους έκαναν εκτός εκκλησίας. Τώρα εμείς βοηθούμε ελάχιστα, αλλά η προσφορά αυτή, η ελάχιστα, 2 λεπτά γύρω, μπορεί ο Θεός να τα κάνει πολλά. Ένα προζυμάκι ζυμώνει όλο το πείραμα. Γι' αυτό σας λέω ότι σας θλίβω και σας στεναχωρώ με την απουσία μου. Αλλά εάν το γνωρίζετε αυτό το έργο που κάνει ο Θεός, που κάνει το Άγιον Όρος, πρέπει να σας δίνει κουράγιο και θάρρος και να προσεύχεστε να βοηθήσει ο Θεός έτσι και έτσι αυτό το πράγμα. Θα γίνει μια αναγέννηση και αναγέννηση σε εκείνο τον ξεχασμένο τόπο, σε εκείνες τις ψυχές που φεύγοντας από την πατρίδα βρεθήκαν μέσα σε μια πανσπερμία αιρετικών. Ο Χριστός, μια στο όρος, μια στον κόσμο. Μια στο όρος στα γόνατα εν προσευχή και κατόπιν στην πόλη, στο κήρυγμα, στην σεγίνευση των ψυχών για την Βασιλεία του Θεού. Αμφότερα το ένα βοήθησε το άλλο. Και έτσι ο χριστιανισμός απλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Ο Θεός εξελέξατο τα άσοφα, τα αδύναμα, τα ανήμπορα, τα μηδενικά. Είναι απευθύνη, λέει, τους ανθρώπους, τους σοφούς, τους δυνατούς, τους χαρισματούχους. Οι Απόστολοι ήταν απλοί καθόλου. Κι όμως έγιναν με την χάρη της Πεντηκοστής, με την εμπέλευση του Παναγίου Πνεύματος, έγιναν πύρινες γλώσσες και σκόρπισαν ανά τον κόσμο τα μεγαλεία του Θεού. Θα δυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα? Όχι. Και στη Ρωσία, την Αγία, έγινε Αγία Ρωσία όταν μοναχοί του Αγίου Όρους πήγαν και έριξαν τον πρώτο σπόρο, έκαναν τη μικρή σύνη και έγινε αυτός ο καλός και Άγιος μοναχισμός στη μεγάλη αυτή χώρα. Όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός όταν είναι μέσα στο θέλημά. Ο χρόνος και ο Θεός θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Εμείς, από μας, χρειάζεται πίστοσης χρόνου. Ο χρόνος και ο Θεός θα τα δείξουν όλα. Ας μη προκαταλαμβανόμεθα και κρίνουμε και καταδικάζουμε.
Δεν καταδικάζω άνθρωπο για ό,τι και αν λέει. Όχι. Τον παραδέχομαι. Σύμφωνα με τις γνώσεις του και την κατάσταση, τον δέχομαι και λέω, οκ, είναι σωστός. Γι' αυτό, φεύγοντας για το διάστημα αυτό που γίνεται κάθε τόσο, κάθε χρόνο, αφήνουμε το μοναστήρι μας σε μία τάξη και συμβουλή το πώς να χορεύεται. Όπως και την άλλη φορά, το 88, όταν αναχώρησα για αυτή την εργασία των ψυχών. Για πρώτη φορά στα χρονικά, στον αναπληρωτή μου ιερομόναχο, τον πατέρα Θεοφάνη, το άφησα την εξουσία και την χάρη του ηγουμένου. Δηλαδή, με την σύναξη να πορεύεται το μοναστήρι και η όλη λειτουργία του όπως είμαι όταν είμαι κι εγώ εδώ. Γιατί έτσι να λύνονται και κάθε υπόθεση και το πρόβλημα, ώστε να μην υπάρχει εγκρεμής κατάσταση που οπωσδήποτε φέρνει κυοφορία πόνο και αγωνίας. Και το πράγμα το συνεχίζω και πάλι το λέω αυτό, ότι πρέπει μέσα σας να το πιστέψετε αυτό, διότι ο λόγος του γέροντος δεν είναι απλός λόγος. Διότι ο Χριστός είπε, εάν αφείτε τις ανθρώπεις, αφαιθήσετε. Όταν συγχωρέσει ο πνευματικός, ο κανονικός διάδοχος των Αποστόλων και των Πατέρων, που φτάνει μέχρι τους μικρούς ποιμένες που είμαστε εμείς οι ηγούμενοι, δια του λόγου μεταφέρουμε στον διάδοχο την εξουσία του δεσμίου και λύνουμε. Την εξουσία την δίνουμε εν πράξη και στον εξομολογούμενο. Όταν πει ο πνευματικός συγχωρημένος, είναι συγχωρημένος. Αν είπε ότι είσαι ασυγχώρητος για τον αλφαβήτα λόγο, μένει ασυγχώρητος. Επικυρώνει ο Θεός των λόγων του πνευματικού ποιμένους. Και όταν η μεταφορά γίνεται κατά αυτήν την εξουσία της Εκκλησίας, δεν μπορεί κανείς να διτάξει και να πει όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Πρώτον, ότι η αναφορά αυτής της αντιστάσεως και αντιδράσεως προχωρεί προς τον ίδιο τον γέροντά του, ο οποίος έδωσε αυτή τη θέση και την εξουσία. Αυτό απλώς το λέω χάριν πράξεως, χάριν υπακοής και χάριν πειθαρχίας. Και έτσι, διότι και εμένα αυτό θα με βοηθήσει. Και εφόσον θέλετε να με βοηθήσετε, ξέρω και την αγάπη και τον σεβασμό σας. Δεν τα αμφιβάλλω. Άσχετα εάν πάνω στην αδυναμία σας σκέφτεστε και εκφράζεστε. Αλλά στο βάθος της ψυχής σας απόλυτα το πιστεύω και σέβεστε και αγαπάτε και θέλετε το καλό μου, θέλετε την υγεία μου, θέλετε την ανάπαυσή μου, το ξέρω. Σας το πιστοποιώ και σας το επικυρώνω. Βοηθήστε με, διότι όταν εσείς λειτουργείτε σωστά με τον αναπληρωτή μου, τον αντικαταστάτη μου, με την πλήρη αυτήν εξουσία του ηγουμένου και τη σύναξη, υπακούετε σε μένα και με αναπάθετε. Με ευχαριστείτε, με ξεκουράζετε και βρίσκομαι κι εγώ στο έργο μου ειρηνικός. Όταν όμως δεν το κάνετε αυτό, μου παρέχετε κόπο και αγώνα. Το οποίο θα απευχόμενοι να το κάνετε πράξη.
αλλά ο μισθός σας πωλείς εν της ουρανής. Επ' του υστερήματός σας προσφέρετε στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Εάν εσείς ήσασταν στην δική τους θέση, δεν θα είχατε αυτήν την ανάγκη, αλλά και την ευγνωμοσύνη προς τους πατέρες που θα υστερούν το γεροντά τους για αυτούς, βεβαίως. Σας είπα και την άλλη φορά τον πρωτοείδα προημερών, απλούστατα ένα ιστορικό. Ένα που έλαβε χώρα. Δεν το ακούσαν όλοι γιατί δεν ήταν εδώ. Απλώς θα το φέρω για παράδειγμα, για να δείτε πώς κάθε ψυχή του εξωτερικού αισθάνεται την ανάγκη να ακούσει τον λόγο του Θεού γνήσια, να αναποθέσει το φορτίο της αμαρτίας, να βάλει κάποια τάξη στον εαυτό, στην οικογένεια μέσα, στον άντρα, στο παιδί. Βλέπετε τηλέφωνα εξομολογητικά μου θέλουν το πλήστρο από το εξωτερικό. Και κάποια κυρία πνευματοπαίδη έπαιρνε, παίρνει και έπαιρνε τηλέφωνο. Κάποτε δεν με έπιασε και είχε μια στεναχώρια. Και στην προσπάθεια να με πιάσει έπιασε κάποιον άλλον αγιορείτη πατέρα πάνω στις καρδιές. Και του είπε, «Πάτερ, προσπαθώ να πάρω τον πνευματικό μου πατέρα, Εφραίμ, και δεν μπορώ να τον πάρω. Και έχω μια ανάγκη. Τέτοια ευκαιρία μπορώ να σας την πω εσάς?» «Ναι», λέει, «κυρία μου, την άμα σας ακούσω». Και είπε ό,τι είπε. Την συμβούληψε και αυτός προς τη συμβούληψη. Και έγινε μια αιτία αυτό, να αλληλογραφήσουν κανένα δύο γράμματα και κανένα τηλέφωνο ακόμη. Τώρα που θα πήγαινα στο εξωτερικό, το 88, το αίμα του ήξερε η κυρία μου και στο τηλέφωνο που έγινε με αυτόν τον μοναχό, του είπε ότι τώρα περιμένουμε τον πνευματικό μας πατέρα, με πολύ αγάπη, τον περιμένουμε σαν Μεσσία, να έρθει, να μας βοηθήσει κλπ. Και αυτός ο μοναχός της λέει, «Κυρία μου, ναι, καλός είναι ο πατέρα Φρέμ, αλλά φεύγει από το μοναστήρι του και οι πατέρες έχουν παράπονο γιατί φεύγει για το άλλο και αμέσως αυτή από τον πολύ πόθο και πόνο της ψυχής της άρχισε να διαμαρτύρεται με πολύ πόνο και δάκρυα και φωνές και έλεγε, «Πάτε, μη λέτε για αυτόν τον άνθρωπο κακό λόγο. Αυτόν τον άνθρωπο τον έφερε ο Θεός εδώ να μας σώσει. Μας έφερε στον δρόμο του Θεού, μας έφερε στην Ορθοδοξία, μας έφερε τους άντρες μας πίσω στο σπίτι, τα παιδιά μας εκκλησιάζονται, μας έβαλε τάξη, μας έχει δώσει το φως. Σας παρακαλούμε, μη λέτε κακό λόγο για αυτόν τον άνθρωπο. Εσείς είστε μέσα στο όρος, είστε μέσα στην ασφάλεια, είστε μέσα στα βιβλία, μέσα στην Παναγία, μέσα στην άσκηση, μέσα στα μοναστήρια, μέσα στην ασφάλεια. Ένας άνθρωπος για μας δεν χωράει. Είσαστε τόσοι», λέει. «Σας παρακαλούμε, ο άνθρωπος εδώ έρχεται από το πρωί μέχρι το βράδυ καθυλωμένος μέσα στο εκκλησάκι να μας εξομολογεί, να μας φωτίζει, παίρνοντας μια σταλιά φαγητό, λέει. Αντί εσείς να εύχεστε να του δώσει ο Θεός υγεία και χρόνια να μας ποιμάνει, να μας οδηγήσει στη σωτηρία, εσείς λέει μιλάτε έτσι. Σας παρακαλώ, πείτε τους πατέρες να μην καταφέρονται, να συνεχίσετε το έργο αυτό το δικό του που άρχισε και πολλά άλλα».
αυτός ο καημένος δεν περίμενε να πάρει αυτή τη βροχή και την πόρα από αυτό το μεγάλο, από αυτή τη μεγάλη καρδιά αυτής της γυναίκας. Και είπε, ναι κυρία μου, θα προσπαθήσω να πω στους πατέρες να μην λένε τίποτα. Αυτή ήταν μια κραυγή, ήταν ένας βαθύς πόνος αυτής της ψυχούλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί αυτό τον πόνο έχουν. Λοιπόν, αυτός ο πόνος πάει στο Θεό. Πάει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο και δίνει την ευλογία του και τη δύναμή του και τη χάρη του. Όλα ξεκινούν, πας να δώσεις αγαπή και πάντα όρεμα τέλειον, άμα φαινεστεί καταφέτον, από τον πατέρα των φώτων. Κανένα δεν είναι δικό μας. Αν πιστέψουμε ότι έχουμε κάτι δικό μας, χαθήκαμε. Βγήκαμε έξω από τον σωστό δρόμο της αυτοίλης. Γι' αυτό, όσο θέλει ο Θεός και όποτε θέλει ο Θεός, μπορεί να το βοηθήσει ή να το σταματήσει. Μόνο ζητώ την ευχή σας και την ευλογία σας να με βοηθήσετε με την αγάπη σας, με το σεβασμό σας, με τις προσευχές σας και παρακαλάτε τον Θεό να δώσει μεγάλη συγκομιδή και από αυτήν θα πάρετε πολλά. Το είπε και ένας άγιος άνθρωπος εδώς τώρας, ότι θα έχετε μισθό πολύ από τον Θεό όταν βοηθήσετε προγεροντά σας σε αυτό το μεγάλο έργο. Το έργο είναι του Θεού, εμείς είναι τα μηδέν. Γι' αυτό φυλάγεται η υπακοή στην τάξη της μονής και το προσώπο του αναπληρωτού δέστε εμένα. Όπως λατρεύουμε την εικόνα του Θεού, το Χριστό την Παναγία, τη φυλάμε, χαϊδεύομαι, κλαίμε μπροστά στην εικόνα, αλλά αναφέρονται όλα στο πρωτότυπο. Και ό,τι κάνουμε εδώ πάνε στο γέροντα, γιατί θα έρθει και θα δει την εικόνα αυτή. Βέβαια είμαι ευχαριστημένος αυτή τη χρονιά. Έτσι με αυτή την εξουσία που διαβίβασα και θέλω να ελπίζω ότι μεγαλώνοντας στην ηλικία να έχετε και μεγαλύτερη φρόνηση. Και αν ο Θεός δεν θέλει άλλο, θα βρει τρόπο να με σταματήσει. Και εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ, προσεύχομαι να γίνει το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι να γίνει το θέλημα του Θεού. Μπορεί το θέλημα του Θεού είναι να μαρτυρίζω. Αυτή την τιμή δεν την περιμένω, γιατί δεν είμαι άξιος. Ο Άγιος Κοσμάς του Λός ήταν πανάξιος. Ο Άγιος Δαμιανός ήταν πανάξιος. Ήτανε τα βόρεια όλοι. Αλλά ο δυστυχής εγώ δεν παρουσιάζει ούτε ίχνος, ούτε σκιά της δικής τους, στην δική τους προσωπικότητα. Αλλά κοντά στο Θεό είπαμε όλα μπορεί να γίνει. Γι' αυτό εσείς να είστε ενωμένοι, ανταμωμένοι με αγάπη, με φιλαδελφία, με ενότητα. Εγώ, ο ταπεινός και ανάξιος, κάθε νύχτα προσευχόμουν και προσεύχομαι. Κύριος ο Θεός ήρθε. Το πόσο προσεύχω. Και μόνο αυτή η προσευχή σας φτάνει. Εγώ το μοναστήρι μου, για αυτό που έχησα το αίμα μου, το αγαπώ και το λατρεύω. Το κελάκι μου ξέρει πολλά και θα παραμείνει και θα παραμείνω. Αλλά βοηθήστε με στο έργο όσο θελήσει ο Θεός. Και όταν πει ο Θεός ότι εδώ σταμάτα, όπως είπε και στον Όσο Εφραίμ, ο οποίος κι αυτός αφήσα στην κέλα και την άσκηση και κατέβηκε στην πόλη και βοήθησε τους ανθρώπους, και όταν τους βοήθησε και τελείωσε το έργο του Θεού, φωτίστηκε να γυρίσει πίσω.
είναι μετά από ένα μήνα ζωή, παρέδωκε το πνεύμα του στην κέλα του. Λοιπόν, τι αδυνατή στο Θεό, βλέπουμε ποικιλία εδώ. Άλλος μαρτυρεί, άλλος επιστρέφει, άλλος δεν πάει καθόλου. Είναι μοιρασμένα αυτά από το Θεό, από την πρόνοια του. Αυτός τα μοιράζει όλα, αυτός τα κατευθύνει. Βέβαια μετά από λίγες μέρες, πολύ λίγο θα πάω προς τα έξω, να ταυτοποιήσω λίγο τα γυναικεία μοναστήρια και καμιά ψυχούλα και θα επιστρέψω. Αυτή την ομιλία ήθελα να την κάνω και θα συνεχίσω βέβαια και στην άλλη που θα έρθω κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πορεία του πράγματος. Να προσευχόμεθα να γίνει το θέλημα του Θεού. Τίποτε άλλο. Εγώ προσεύχομαι και εσείς να το κάνετε. Προσεύχομαι με πολύ πόθο, με πολύ πόνο, με ευχαίω την ψυχή μου ενώπιον του Θεού. Κλαίω και τον παρακαλώ να γίνει το δικό του θέλημα. Αφού βλέπει ο Θεός πόσο άκακα και πόσο ίσια προσεύχομαι για αυτό το Άγιο το θέλημα, δεν πιστεύω να παραβλέψει την φτωχή την προσευχή και να με κατευθύνει στο θέλημά του το Άγιο και να μην βράξω κάτι που δεν το θέλει αυτός. Και αν το θέλει αυτός, θα τα φέρει τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε πάνω, είτε κάτω, να τα πάει εκεί που θέλει αυτός. Δεν μπορώ να προβλέψω και να προκαταδικάσω. Αυτά με την πίστη που έχω στο Θεό, γιατί το είδα στην πράξη, στη ζωή μου, ότι η προσευχή κάνει θαύματα. Και πόσο κάνει θαύματα, μέχρι τώρα ο Θεός είναι αίδιος. Πάντα είναι ο ίδιος. Το του Θεού δεν αλλάζει. Τα δικά μας παίζουν σαν φιγουρίνη. Τα του Θεού είναι ακέραια και σωστά. Αυτά και εύχομαι οι Άγιοι της Μονής μας που έχουμε τη σκέπη τους, η ευχή του Αγίου μου Γέροντος που περιπολεύει τη Μονή και την προστατεύει και πάνω από όλους το Αγίος η Κυρία, η